μια προσπάθεια που έκανε η Ένωση προκειμένου να βοηθηθούν κάποια σωματεία που έχουν πληγεί από τους σεισμούς και καταφέραμε να πάρουμε μια σημαντική βοήθεια από την ΕΠΟ. Επίσης μια συνάντηση που είχαμε πρόσφατα με τον Περιφερειάρχη, τον οποίο ευχαριστούμε, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, και γι' αυτό θα μιλήσουμε για κάποια βοήθεια στη σωματεία και οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι να έχετε τύχει στην κλήρωση. Δεν θα πούμε κάτι άλλο, αφού θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια. Καλή τύχη λοιπόν και τα λέμε σε λίγο. Εγώ με τη σειρά μου, την Επιτροπή Κυπέλλου της ΕΠΣ Ηρακλείου στην κλήρωση του Κυπέλλου στο ξενοδοχείο του Αστόρια. Για φέτος πρώτη φορά έχουμε μια νέα δομή στο κύπελλο της ΕΠΣΗ. Όπως έχετε διαβάσει την προκήρυξη, την έχετε λάβει, το έχετε δει. Ξεκινάνε οι ομάδες της Β' πλέον κατηγορίας, ήταν Γ' και Β', να παίξουν την πρώτη φάση του κυπέλλου. Θα μπουν στη δεύτερη φάση του κυπέλλου οι ομάδες της Α2 και στη τρίτη φάση του κυπέλλου θα μπουν οι ομάδες της Α1 μαζί με τις Γ' εθνικής. Σκοπός μας είναι να διοργανώσουμε έτσι, πάμε έτσι μέχρι τα προημιτελικά, νοκάουτ αγώνες κανονικά. Σκοπός μας είναι να διοργανώσουμε ένα Final Four στο τέλος, το οποίο θα διοργανωθεί, δεν θέλουμε να πούμε ακόμα σε ποιο σημείο, με τις τέσσερις ομάδες που θα έχουν μείνει, θα κάνουμε ένα Final Four και τον τελικό, ο οποίος θα είναι στο Κρουσόνα, το έχουμε ανακοινώσει εδώ. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη φάση σήμερα εδώ πέρα, έχετε μπροστά σας ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στην κλήρωση της πρώτης φάσης, οι οποίες είναι οι 18 ομάδες που βλέπετε, Δίας, Γαρίβα, Μαραθώνας, Δόξα, Ομόνια, Ερμής, Κόρτες, Αρός, Ηρακλής, Θέρισο, Κανάλια, Κόρυβος, Νέα Αλγυρού, Κόρακα, Δοντιά, Νέοι, Μυρών, Πόια, Εξουτών. Και στη συνέχεια θα κληρώσουμε και τη δεύτερη φάση απευθείας. Θα μας πει εδώ πέρα ο κ. Μαρτιάκης τώρα με τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί, για να ξέρετε ακριβώς και η δεύτερη φάση με ποια ομάδα θα παίξετε. Επιμένω και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη φάση, στην οποία παίρνουν μέρος οι ομάδες της Β' κατηγορίας, είναι αυτές που βλέπετε στο project, είναι 18 ομάδες. Θα σας πω πώς θα γίνει η κλήρωση της πρώτης φάσης και μετά θα εξηγήσω τη Β' για να μην τα πούμε μαζί. Θα μπουν 18 παλάκια στην κυριωτήδα, αν θέλετε κύριε Πετούση μπορούμε να βάλουμε από 1 ως το 18 και μετά θα τραβάμε ένα μπαλάκι για κάθε ομάδα. Με τη σειρά που υπάρχει εδώ, που είναι τυχαία σειρά, δεν έχει κανένα νόημα η σειρά. Θα τραβήξουμε τα Αρτοδία, την Παρίφα, τον Μαρδόνα και ούτω καθεξής. Θα παίξουν οι ομάδες ως εξής. Όποια ομάδα πάρει το 1 θα παίξει με αυτή που θα πάρει το 2. Αυτή που θα πάρει το 3 θα παίξει με αυτή που θα πάρει το 4. Ονομάζονται Α1, Α2, Α3, Α4 μέχρι το Α9. Δηλαδή το Α1 θα είναι το ζευγάρι της πρώτης φάσης ή μάλλον ο νικητής της πρώτης φάσης. Οπότε στη Β' φάση έχουν τοποθετηθεί 21 ομάδες της Α2 κατηγορίας και το Α1, Α2, Α3 ως Α9. Α1 λοιπόν εννοούμε τον νικητή του πρώτου αγώνα της πρώτης φάσης, δηλαδή τον νικητή Νέοι Μυρό και Κόρακας. Α2 εννοούμε τον νικητή Νέοι Αλγυρού Λοδιά. Οπότε έχουν τοποθετηθεί σαν να είναι ομάδες και θα βάλουμε 30 παλάκια στην κληρωτήτα και θα πέσει πάλι το 1 με το 2, το 3 με το 4, αν οι ομάδες είναι στην ίδια κατηγορία 2 της Β' και 2 της Α2, θα παίξει όπως βγήκανε, ο κυπελλούμος ο μονός, ο φιλοξενούμενος ο ζυγός. Αν όμως είναι διαφορετική κατηγορία, θα αλλάξει η έδρα. Νομίζω είναι κατανοητό. Ο κυπελλούμος είναι χαμηλότερης κατηγορίας, αλλιώς αν είναι η ίδια κατηγορία, όπως βγήκε κατά τη διάρκεια της κλήρωσης.